Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα κάνουμε ένα βίντεο, κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις και θα πούμε ένα θέμα που δεν το έχουμε θίξει ποτέ. Το θέμα αυτό έχει να κάνει με την Αγέλη, με τον Αλφα Αρσενικό. Άτλα, πού είναι ο Άργος? Πού είναι ο Άργος, που ξέρεις κι εσύ? Πάμε. Κυρίες και κύριοι, θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία πάνω στο θέμα αλφα αρσενικό. Από τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή ο Άργος, αντιμετωπίζω ένα τεράστιο πρόβλημα με τους σκύλους μου. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι έφυγε ο αρχηγός ο Άργος και τα σκυλιά έχουν αποδιοργανωθεί. Και γι' αυτό τα έχουμε μέσα στα box τους, τα οποία είναι τεράστια. Είναι τουλάχιστον 50 τετραγωνικά του καθένα. Και δεν μπορώ να τα βγάλω. Γιατί? Γιατί ψάχνουν τον Άργο. Έχουν καταφέρει, έχουν σκαρφαλώσει σίτες, έχουν σκάψει λαγούμια. Έχουν. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Τώρα καταλαβαίνω αυτό που λέγανε οι παλιοί κτηνοτρόφοι. Το σκυλί το πρώτο, αυτός που τραβάει μπροστά. Δεν υπάρχει συνοχή στην Αγέλη. Παλιότερα δεν είχα τη δυνατότητα αυτού του μεγάλου χώρου. Έχω 3 χρόνια που τον έχω πάρει και δεν καταλάβαινα πόσο σημαντικό είναι στην Αγέλη ο αλφα αρσενικός ή η αλφα θηλυκιά. Αλλά σαν τον αλφα αρσενικό δεν υπάρχει. Σε αντίθεση με τους λύκους, οι οποίοι στην ουσία έχουν μητριαρχία. Έλα εδώ Άτλα, όχι πατριαρχία. Ο σκύλος αναγνωρίζει μόνο αλφα αρσενικό. Ενώ οι λύκοι, ναι μεν έχουν τον αλφα τον αρσενικό, αλλά πιο σημαντικό ρόλο, έτσι ρε, παίζουν οι θηλυκές. Η θηλυκιά κάνει κουμάντο στους λύκους. Και όπως γνωρίζετε, και αν δεν γνωρίζετε το μάθετε σήμερα, ρε, το ζευγάρι των λύκων είναι μονογαμικό, σε αντίθεση με τα σκυλιά. Να την έτοιμη για την έκθεση μορφολογίας στην Κόρινθο. Θα πάμε Σάββατο και Κυριακή στο Βραχάτι. Όποιος μπορεί να είναι εκεί, θα δείτε πολύ ωραία πράγματα. Θα φέρουμε και το Θεσσαλό. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζω. Το πρόβλημα που έχω αντιμετωπίσει είναι φοβερό. Τα ποιμενικά μου προσπαθούν να βρουν τον Άργο. Έχω κάνει τεστ ανοιχτές πόρτες και ακολουθούν τα μονοπάτια που ο Άργος ακολουθούσε. Άτλα, ξεμαλιασμένε. Έτσι είναι, μαδάνε αυτή την εποχή τα σαραγκατσάνικα. Και ακολουθούν τα ίδια μονοπάτια που πήγαινε ο Άργος και προσπαθούν να βρουν τον Άργο. Έχω πάθει πλάκα. Δυσαναπλήρωτο κενό. Εύχομαι τα καινούργια οι αντικαταστάτες του που θα έρθουν λίγαν συντόμως, πρώτο Θεός, από εβδομάδα, παιδιά του Άργου και της Αφροδίτης, να αναπληρώσουν το κενό. Βέβαια δεν μπορούν να το κάνουν σε μικρό χρονικό διάστημα, πρέπει να μεγαλώσουν και αυτά και προχωράμε για άλλες περιπέτειες. Από εκεί και πέρα, τονίζω πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Γιατί η απώλεια του σκύλου στη ζωή μας είναι κάτι φοβερό. Και γι' αυτό λέω και σε πολλούς ιδιοκτήτες, όταν ο σκύλος σας είναι σε προχωρημένη ηλικία, καλό θα ήταν να βρείτε ένα αντικαταστάτη. Έτσι δεν είναι, Άτλα? Αγόρι μου. Ο αντικαταστάτης αυτός θα είναι πίσω και θα είναι στα βήματα του αρσενικού ή του θηλυκού σκύλου σας και θα γίνεται καλό αντίγραφο. Θα μαθαίνει κοινός από αυτόν. Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, μεγάλο πράγμα σε αυτή την εποχή που ζούμε να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να κάνουν σωστά πράγματα. Ακόμα δεν έχουμε δει την εξαγγελία της κυβέρνησης για τις ελληνικές φυλές. Θα πέσει τα φόπλακα αν οι ελληνικές φυλές δεν εξαιρεθούν από το νομοσχέδιο. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι η σκύλα θα γεννάει μια φορά στη ζωή της. Δηλαδή
Αυτά δεν γίνονται ούτε στα παραμύθια. Και όπως είπε ένας φίλος και καλός κτηνίατρος, το νομοσχέδιο λεγόταν Άργος. Αν είχαμε νομοθετήματα εκείνη την περίοδο, δεν θα γνωρίζαμε τον Άργο του Οδυσσέα. Έτσι για την ιστορία, γιατί σε λίγες μέρες θα δούμε, θα κληθούμε να δούμε εάν, εφόσον και τι θα γίνει με τον νομοθέτη και τα πράγματα θα είναι συγκεκριμένα. Επίσης, πάρα πολύ προσοχή στις αρρώστιες του καλοκαιριού. Όλα τα ζωήφια, τα φίδια κτλ. Είναι σε έξαρση. Κυρίες και κύριοι, σας περιμένουμε στην Κόρινθο. Εμείς θα είμαστε εκεί με τη Ρέα και με το Θεσσαλό, συγγνώμη, και θα κάνουμε μια πολύ καλή παρέα. Χαίρετε, κάνουμε ένα ωραίο πλάνο εδώ στα πλατάνια μας, έχουν αντίσει και αυτά. Να γυρίσουμε λίγο προς τα ωραία βουνά των Τρικάλων. Κυρίες και κύριοι, επίσης θα σας πούμε ότι μετά από συνεννόηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σάρα Κατσανέων, τον Οκτώβριο επίσημα θα παρουσιαστεί στο Πανελλήνιο με ειδική εκδήλωση των Σαρακατσανέων ο Σαρακατσάνικος Ποιμηνικός παντού. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.